κλειδί για μια υγιή και φυσική στάση του σώματος είναι η ισορροπία μεταξύ της δύναμης και της ευληγησίας και ελαστικότητας των ανταγωνιστικών μειών. Αυτή η ισορροπία επιτυχάνεται άριστα μέσα από τις ασκήσεις και τα προγράμματα διατάσεων, τα οποία μπορούν να αποφέρουν μυϊκή χαλάρωση, ανακούφιση από πόνους, ελάττωση του άγχους και την πρόληψη τραυματισμών. Είμαι η Σοφία Μούτζια και θα σας δείξω πώς μπορείτε εύκολα να βάλετε την άσκηση στη ζωή σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τις βασικές διατάσεις που βελτιώνουν την ευληγησία. Το ιδανικό είναι να ακολουθείτε ένα πρόγραμμα διατατικών ασκήσεων τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Αυτά μπορούν να γίνουν ακόμα και στο γραφείο ή στο σπίτι, χωρίς ειδικό εξοπλισμό. Αποφύγετε όμως να κάνετε τις διατάσεις σας 1 ή 2 ώρες μετά το φαγητό. Η προθέρμανση πριν από τις διατάσεις είναι απαραίτητη. Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα αθλητικό περπάτημα ή αν έχετε σκάλες στο σπίτι σας, να τις ανεβείτε 2 με 3 φορές. Οι διατάσεις επίσης είναι απαραίτητες πριν και μετά όλες τις αθλητικές δραστηριότητες. Προσοχή όμως, μην διατείνετε μια μυϊκή ομάδα την οποία την έχετε τραυματίσει πρόσφατα. Επίσης, μην κάνετε μυϊκές διατάσεις αν έχετε πάθει πρόσφατο κάταγμα σε κάποιο οστό, αν έχετε φλεγμονή σε κάποια άρθρωση, αν έχετε πάθει πρόσφατο διάστρεμα, αν έχετε σοβαρά δερματικά προβλήματα ή αν έχετε παθολογική μείωση του εύρους των κινήσεών σας. Ένα πρόγραμμα διατάσεων μπορεί να διαρκέσει από 10 λεπτά μέχρι και 1 ώρα. Ξεκινήστε τις ασκήσεις από τις μυϊκές ομάδες που βρίσκονται στο κεφάλι και καταλήξτε στις μυϊκές ομάδες των ποδιών. Αρχίστε τις διατάσεις που εκτελούνται από την όρθια θέση και τελειώστε με αυτές που εκτελούνται στην ύπτια θέση. Οι διατάσεις πρέπει να εκτελούνται αργά και ελεγχόμενα και όχι απότομα και με βιασύνη. Τεντώστε 2 με 3 φορές την κάθε μυϊκή ομάδα, με την κάθε διάθεση να διαρκεί τουλάχιστον 20 με 30 δευτερόλεπτα. Όταν τεντώνετε μία μυϊκή ομάδα, στην συνέχεια πρέπει να ακολουθεί η διάταση της ανταγωνιστικής μυϊκής ομάδας. Κατά την διάρκεια των διατάσεων δεν πρέπει να κρατάτε την αναπνοή σας, αλλά να αναπνέετε αβίαστα και ελεύθερα. Την στιγμή που ομίσει η μυϊκή ομάδα βρίσκεται στο μέγιστο τέντωμα, εκπνεύστε προσπαθώντας να χαλαρώσετε το σημείο που τεντώνετε. Αποφύγετε όμως το σημείο του πόνου. Δεν πρέπει να ζορίζεστε, αλλά να σταματάτε εκεί που νιώθετε έναν γλυκό πόνο ή ελαφρό τράβηγμα. Έτσι θα αποφύγετε τραυματισμούς. Επίσης, αποφύγετε διατάσεις που είναι δύσκολες στην εκτέλεσή τους, πονάνε πολύ ή φέρνουν το σώμα σε ακραίες θέσεις. Εύκολα και εσείς μπορείτε να βάλετε την άσκηση στη ζωή σας. Να είστε υγιείς και να σκέφτεστε πάντα θετικά.